κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι γιατροί της καρδιολογικής κλινικής του Παγνή, που με έγγραφο βόμβα κοινοποιούν την πρόθεσή τους στο διοικητή του νοσοκομείου, ακόμα και να παραιτηθούν ομαδικά από τις θέσεις τους, με φόντο την απόφασή του να μεταφέρει τη μονάδα εμφραγμάτων. Μετά τον παραλογισμό που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη συντονισμένη επίθεση που δέχεται η κλινική μας και την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης, αποφασίσαμε να συγκοινοποιήσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και να υποβάλουμε ομαδικά τις παραιτήσεις μας από τις θέσεις μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θεωρούμε ότι αν πραγματοποιηθούν τα σχέδια που έχουν τεθεί υπόψη μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αδύνατη η ομαλή λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής, της καρδιολογικής μονάδας και των εργαστηρίων της, και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των καρδιοπαθών ασθενών μας. Πράγματι, σήμερα μου κοινοποιήθηκε από τους γιατρούς εσύ της κλινικής μου ομαδικά την πρόθεσή τους να παραιτηθούν αν επιμένει η διοίκηση του νοσοκομείου σε αυτά τα μέτρα. Αναρωτιέστε για ποιο λόγο την υπέβαλαν. Προφανώς εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον. Στο μεταξύ, η συνάντηση του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής με το Διοικητή του Παγνή οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, αφού ούτε σήμερα βρέθηκε κάποιο σημείο σύγκλησης. Είχα πράγματι μια σημαντική συζήτηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου σήμερα, αλλά μάλλον αδιέξοδη. Οι προτάσεις του Διοικητή συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, οι γνωστές που ξέρετε μέχρι τώρα, που φυσικά εμείς δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Προσωπικά είπα να απαντήσουμε όλοι. Τι καρδιολογία θέλουμε για τη χώρα, για το νησί μας σήμερα? Θέλουμε μια καρδιολογία του 2020 και του μέλλοντος ή δεν θέλουμε? Μια σοβαρή ερώτηση. Θέλουμε μια επεμβατική καρδιολογία, σύγχρονη, αποτελεσματική και ασφαλή ή όχι? Είμαστε πάντα θετικοί στη δημιουργία μονάδων. Πόσο μάλλον εμείς οι καρδιολόγοι το θέλουμε. Αλλά να γίνει χωρίς να βλάψει καμία κλινική, και πόσο μάλλον τη δική μας. Λύσεις υπάρχουν, κύριε Αποστολάκη. Λύσεις υπάρχουν. Είχα λοιπόν ένα δίλημα. Ή αυτό, ή να χάσουμε 9 κρεβάτια εντατικής θεραπείας συν 5 κρεβάτια μονάδας υψημένης φροντίδας, τα οποία έχουν την υποδοχή να γίνουν άμεσα. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορούσα να χάσω 14 κρεβάτια χωρίς λόγο. Η κλινική δεν μοιράζεται στο παραμικρό. Την κλινική, την καρδιολογική, την έχω βοηθήσει από παλιά. Να σας πω μόνο ότι τον πρώτο απεινιδωτή στην Ελλάδα τον έβαλα εγώ με τον κύριο Βάρδα. Στις 11 Μαΐου το Επιστημονικό Συμβούλιο είχε κάνει ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη διαρρύθμιση των χώρων της μονάδας επεμβατικής καρδιολογίας θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Καρδιολογικής, των αρμόδιων υπηρεσιών του νοσοκομείου, της Επιτροπής Χωροταξίας και της Επιτροπής Λοιμόξεων του Παγνή. Δεν αλλάζει κάτι, εξάλλου το αρχικό σχέδιο ήταν η καρδιολογική μονάδα να πάει στο χώρο που είναι ακριβώς απέναντι από την. Από εκεί που γίνονται οι στεφανιογραφίες και οι παρεμβάσεις. Τώρα, γιατί θα είναι καλό για την καρδιολογική? Γιατί ξαφνικά η καρδιολογική κλινική θα έχει δίπλα της τη στεφανιά μονάδα με 7 κρεβάτια και επίσης θα έχει μονάδα εντατικής στα 30 μέτρα με 9 κρεβάτια και 4 κρεβάτια εντατικής καρδιοχειρουργικής. Άμεση ήταν και η αντίδραση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έστειλε σχετική επιστολή στο διοικητή, ενώ παράλληλα ζητάει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω κορονοϊού που επικρατούν στη χώρα μας και παγκοσμίως και οι αυξημένες ανάγκες κλίνες μεθ δεν θα οδηγήσουν σε ενέργειες που θα έχουν ως συνέπεια την κατάργηση ή συρρήκνωση των λίγων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών.